Λοιπόν, την καλημέρα από τον Πάπα Χρήστο μας. Την καλημέρα. Για δώστε μου τον. Πάπα Χρήστο μου. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Μέσα από τέτοια γεγονότα η καλημέρα έχει μεγαλύτερη αξία. Ναι, αλλά μέσα από τέτοια γεγονότα πάλι θα πω αυτό το γιατί. Γιατί, Παπα Χρήστο μου, δεν καταλαβαίνω γιατί να φεύγουν νέα παιδιά γεμάτα όρεξη και ζωντάνια για ζωή. Καρδούλα αυτό το γιατί μου, γεννιέται. Αυτό το γιατί δεν έχει απάντηση ποτέ. Ναι. Ποτέ δεν έχει απάντηση. Ό,τι και να μιλήσουμε για το πώς φεύγουν, πότε φεύγουν και γιατί φεύγουν οι άνθρωποι. Πάντως, όταν φεύγουν τέτοιες ψυχές, με τέτοιο χαμόγελο, με τέτοια ψυχή, με τέτοια καρδιά, απλά γίνονται άγγελοι για να μας φωτίζουν και να μας υπάρχουν και να έρχονται και να προσεύχουν για μας εκεί στο Θεό. Αυτό κρατάω κάθε φορά που ένα παιδί φεύγει από τη ζωή, από κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Δηλαδή, σήμερα πραγματικά είχα ανάγκη να σας ακούσω. Όχι πως άλλες φορές δεν έχουμε τη διάθεση, την ανάγκη και την... Άλλη αυτή η ανάγκη να σταλάξει λίγη ελπίδα και παρηγοριά στην καρδιά και των δικών του αγών και των δικών του ανθρώπων πιο πολύ, αλλά και σε όλους μας, στον των τηλεθεατών, γιατί όλοι, σε όλους μας μιλάνε αυτά τα γεγονότα. Και ευτυχώς που μιλάνε, γιατί αυτές οι στιγμές είναι για να μάθει ο άνθρωπος. Για να κάτι να καταλάβει, κάτι να ζήσει, κάτι να προσέξει, κάτι να ελπίσει. Κάτι να βρεθεί μέσα του. Αυτό. Να τα βρούμε τον εαυτό μας. Αυτό ακριβώς. Σήμερα, Πάπα Χρήστο μου, και το θέμα μας είναι ιδιαίτερο. Θα μιλήσουμε για το Θοδωρή. Για το Θοδωρή Δούμα. Ένα παιδί που συνεχίζει να ζει από την αγάπη μας. Ο Θοδωρής είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Τον γνώρισα εδώ και κάποια χρόνια. Τον αγάπησα, τον λάτρεψα. Ζει στην Αθήνα, παλεύει στην Αθήνα. Έχει μία νόσο που λέγεται Μπάτεν, σπάνια νόσο παγκόσμια. Είναι νευροεκφυλιστική. Να το κοιτάξτε ρε στη χαμόγελο. Ένα παιδί που κανονικά θα έπρεπε να έχει φύγει από τη ζωή μέχρι τα 15, 16, 17, όλα αυτά τα παιδιά φεύγουν, διότι καταστρέφονται όλα τα μέσα, το νευρικό του σύστημα. Ο Θοδωρής πάλι με τον αγώνα, αλλά και την αγάπη των δικών του, άχρε Θοδωρή, τι φωτογραφία είναι αυτή, Θεέ μου. Ο Θοδωρής τώρα, Παπα Χρήστο μου, ο Θοδωρής, σε ποια ηλικία είναι τώρα? Τώρα είναι 25 χρονών. Είναι 25 χρονών. Ξεπέρασε κατά πολύ ό,τι προσδόκιμο υπήρχε, ό,τι υπήρχε. Και τώρα επειδή έκανε αυτόν τον αγώνα, όλη η παγκόσμια κοινότητα προσπαθεί να βρει άκρη με τη θεραπεία, μια θεραπεία που δεν θα είναι μόνο δικιά του θεραπεία, θα δοκιμαστούν πράγματα πολύ πρωτοποριακά πάνω του για να μπορέσει αυτή η νόσος να νικηθεί για όλα τα παιδιά που παλεύουν προς τους γονείς που περιμένουν παγκόσμια. Δέχτηκε ο Θεοδωρής να γίνει ένα πείρα πάνω του, πολύ δύσκολο αλλά πολύ σημαντικό. Θα πάει στην Αμερική, γι' αυτό χρειάζεται κάποια βοήθεια, θεραπεία είναι δωρεάν, αλλά τα υπόλοιπα όμως όλα θα πρέπει να πληρωθούν. Και εμείς κάνουμε μία καμπάνια μέσα από την αγάπη μας, η υπερυπέροχη μαθούλα για αυτήν και από αυτήν ο Θοδωρής. Λοιπόν, παλεύει. Και να πούμε βεβαίως ότι την μανούλα, αυτή την υπέροχη μανούλα που κάθε μάνα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι, την έχουμε μαζί μας σήμερα. Τη Χριστίνα Δούμα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καταρχάς... Καλημέρα. Καλημέρα Χριστινάκη. Καλημέρα αγάπη μου. Μιλήσαμε... Καλημέρα. Μιλήσαμε και χθες στο τηλέφωνο. Η τιμή είναι δικιά μας. Μιλήσαμε και χθες στο τηλέφωνο και είπαμε να αφήσουμε λίγο τους πληθυντικούς. Και να μιλάμε στον ενικό. Άρα, Χριστίνα μου, Χριστινάκη μας, όπως λέει και ο Παπα Χρήστος μας. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε στην παρέα μας. Να, είμαστε εκεί τρεις τώρα. Με τον Παπα Χρήστο και μιλάμε για το Θοδωρή μας. Ο Θοδωρής μας έκανε μια εισαγωγή, ο Παπα Χρήστος.
Πες Ο μου, Χριστίνα. Παπαχρίστος είναι ο αληθινός εκπρόσωπος του Θεού. Έκανε το Θοδωρή να είναι ένα φάρμακο για το Θοδωρή. Κάθε φορά που τον ακούει από τη μεγάλη του συγκίνηση και τη μεγάλη του αγάπη για τον πατέρα Χρήστο, γεμίζει δάκρυα. Είναι ένας άγγελος. Εγώ δεν τον λέω ιερέα, γιατί και ο Θοδωρής τον λέει άγγελο. Και δεν πέφτει ποτέ έξω ο Θοδωρής. Έτσι, το αίσθηκτό του το είναι αλάθητο. Δεν πέφτει ποτέ έξω. Και πραγματικά μας τον έστειλε ο Θεός στη ζωή μας, τον πατέρα Χρήστο. Αυτόν τον άγγελο. Είναι η ίδια η Ανάσταση. Η Ανάσταση που σου δίνει την όθηση να θες να κάνεις πράγματα και να ελπίζεις. Είναι η ίδια η ελπίδα ο πατέρας λοιπόν, Χρήστος. Και όχι μόνο για το Θεοδωρή, για πολλά παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον έχουμε και εμείς αυτήν εδώ την εκπομπή ως συνεργάτη, που τον ακούμε κάθε Δετάρτη. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται, Χριστίνα μου, με τον Πάπα είναι Χρήστο. Κάτι τα είναι αισθανόμαστε κάτι και καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτά που λες τώρα για τον Πάπα Χρήστο. Πες μου λίγο για τον. Θα πω κάτι μόνο για τον πατέρα Χρήστο. Έχω μία φίλη που μου είπε το εξής. Θέλω όταν έρθει στην Αθήνα να έρθει να με κοινωνήσει. Δεν πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω. Δεν με έχει τραβήξει ένας ιερέας να πάω στην εκκλησία να επικοινωνήσω. Θέλω να κοινωνήσω από τα χέρια αυτού του ανθρώπου. Μόνο από τον πατέρα Χρήστο. Είναι συγκλονιστικά τα πράγματα που έχω ακούσει. Και λοιπόν, πάμε νέα στα παιδιά, βιβλία τώρα. Νέα παιδιά. Πάμε στα βιβλία. Πάμε στα βιβλία. Εντάξει, Παπαχρήστο, άσε μας και εμάς να σας εκφράσουμε την αγάπη μας και την εκτίμηση που έχουμε προς το πρόσωπό σας. Εντάξει, δεν είναι κακό. Ναι. Το νιώθουμε. Ναι. Το νιώθουμε. Βγαίνει από την καρδιά μας, Χριστίνα μου. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Μα δεν είναι μόνο εμείς. Εγώ όπου πηγαίνω, δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό το πράγμα για κανέναν. Και πραγματικά δεν είναι άνθρωπος αυτός. Είναι άγγελος. Είναι άγγελος. Ειλικρινά. Χριστίνα μου, μίλησε μου για το Θοδωρή. Έκανε μια εισαγωγή ο Παπαχρήστος μας. Είναι στα 25 τώρα. Ο Θοδωρής μας, έτσι. Ναι, θα έχει κλείσει. Πάει στα 26. Η νόσος Μπάτεν. Η νόσος αυτή ονομάζεται Μπάτεν. Είναι γενετική νόσος. Δηλαδή κληρονομείται και από τους δύο γονείς, το γονίδιο που έχουν στο παιδί τους. Μάλιστα. Η νόσος αυτή είναι νευροεκφυλιστική. Δηλαδή σιγά σιγά νεκρώνεται το νευρικό σύστημα του παιδιού και κυρίως ο εγκέφαλος, ο οποίος δίνει και τις εντολές σε όλο το νευρικό σύστημα. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κατακτά σιγά-σιγά τις ικανότητες του παιδιού, όπως είναι η όραση, η ομιλία, η κίνηση, το περπάτημα. Αφού αρχίζει και νεκρώνουν αυτές οι ικανότητες, μετά πάμε στις ζωτικές του ικανότητες του κάθε παιδιού, που είναι το να καταπιεί, το να αναπνεύσει. Είναι βασανιστικός ο θάνατος σε όλα αυτά τα παιδιά. Είναι ένα βασανιστήριο, διότι στο τέλος καταλήγουν να είναι με αναπνευστήρα, δεν μπορούν να αναπνεύσουν και το τέλος έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Ο Θοδωρής νόσης, μάλλον η διάγνωση έγινε στα 6 του χρόνια, το 2001, τον Ιανουάριο, που έγινε ένα ταξίδι στην Αγγλία, στη Great Ormond Street, διότι στην Ελλάδα δεν μπορούσαμε να βρούμε το λόγο που ο Θοδωρής άρχισε να χάνει σιγά σιγά την όρασή του. Όμως εκεί, επειδή είχαν την εμπειρία, το πρώτο πράγμα που έκαναν όταν ήταν τον Θοδωρή οι οφθαλμίατροι ήταν να μας παραπέμψουν σε νευρολόγο. Μάλιστα. Ενώ μέχρι τότε στην Ελλάδα τον έβλεπαν μόνο οφθαλμίατροι. Από εκεί και πέρα άρχισε η οδύσσιά μας, διότι ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Το παιδί μας θα καταλήξει στην εφηβεία του με βασανιστικό θάνατο. Δεν το παρατήσαμε ποτέ. Είπαμε μέχρι το τέλος θα προχωρήσουμε και θα φτάσουμε σε καλό τέλος. Από την πρώτη στιγμή ήταν αυτή η απόφαση που πήραμε σαν οικογένεια. Ό,τι έχουμε καταφέρει, δεν το έχουμε καταφέρει μόνοι μας. Το έχουμε καταφέρει με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων που μας στηρίζουν. Ένας από αυτούς, πάλι θα πω, δεν είναι άνθρωπος, είναι άγγελος, είναι ο πατέρας Χρήστος. Και η κυρία Ντίνα Τσακλίδου, που είναι σαν κόρη του πατέρα Χρήστου, πραγματικά. Είναι η κυρία που μας έφερε σε επαφή και για μένα είναι αδερφή μου, πραγματικά.
Την αγάπη μας να στείλουμε στην Τίνα. Ναι, είναι άνθρωποι και τη δική μας, την έχει και το ξέρει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στην αρχή ήταν λίγο έχουμε μια πορεία σε όλο αυτόν τον δρόμο. Στην αρχή υπήρχε λίγο μοναξιά. Όμως τώρα πάμε στα 21 χρόνια και αυξάνονται πάρα πολύ οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, που μας βοηθούν και μπορούμε να κρατήσουμε το Θοδωρή σε αυτή την καλή κατάσταση που είναι τώρα. Διότι δεν υπάρχει άλλο παιδί στον κόσμο στην κατάσταση που είναι ο Θοδωρής. Έχει χάσει μόνο την όρασή του. Δεν υπάρχει άλλο παιδί στον κόσμο, όχι. Στον τύπο. Άρα, που έχει σε ποια, Χριστίνα μου, σε ποια φάση βρίσκεται τώρα ο Θοδωρής? Έχει χάσει την όρασή του και. Έχει χάσει την όρασή του από τα 6 και ναι. Παραμένει εκεί. Έχει κάποιες επιληπτικές κρίσεις, οι οποίες τις ελέγχουμε. Ναι. Και μάλιστα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δεν είχε καθόλου για 17 χρόνια. Πρέπει να κρατήσουμε το Θοδωρή σε αυτή την καλή κατάσταση, διότι στην Αμερική πριν από 1,5 χρόνο είχαν ξεκινήσει οι έρευνες, πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Λόγω του COVID σταμάτησε για 1,5 χρόνο Μάλιστα. η έρευνα και ήρθαμε αρκετά πίσω. Όμως από τον Μάιο ξανααρχίσαν οι έρευνες, οι οποίες μέχρι τώρα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα στα παιδιά που έχουν εφαρμοστεί. Είναι σε φάσεις τώρα που είναι, πιστεύω, προς το τέλος. Από ό,τι μας έχουν ενημερώσει οι επιστήμονες εκεί. Mm-hmm. Και πρέπει να κρατήσουμε τον Θοδωρή σε αυτή την καλή κατάσταση για να μπορεί να λάβει μέρος και αυτός στη γονιδιακή θεραπεία. Απλά τονίζουμε βεβαίως ότι ο Θοδωρής πάσχει από αυτή την ασθένεια, την νόσο, η οποία βεβαίως υπάρχουν και άλλα παιδάκια στον κόσμο, αλλά είναι η πρώτη περίπτωση σαν αυτή του Θοδωρή που έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία, έτσι. Ακριβώς. Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 1990, που γεννήθηκε, το 1995, συγγνώμη, το 1995 που γεννήθηκε ο Θοδωρής, δυστυχώς δεν ζουν, δεν ζει κανένα παιδί. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ζει κανένα παιδί. Η αγάπη, τι να πω, εκτός από την επιστήμη και την ιατρική, είναι και αγάπη, Χριστίνα, που λαμβάνει από όλους εσάς ο Θοδωρής μας. Και είναι η πιο σπουδαία θεραπεία η αγάπη, το καλύτερο φάρμακο. Mm-hmm. Και αυτό η Χριστίνα ξέρει να το δίνει μόλι της στην καρδιά. Αν τη ρωτούσαμε τώρα πόσες νύχτες δεν έχει κοιμηθεί, πόσες μέρες δεν έχει κοιμηθεί, δεν έχει κλείσει το μάτι της, δίπλα εκεί, θυσιάζοντας τα πάντα και δουλειά και οτιδήποτε, να παλεύει, να είναι εκεί, να αγκαλιάζει, να αγωνιά, να τσιρίζει όταν χρειάζεται για να βρει άκρες, για να μπορεί να έχει την ιατρική, να έχει τη βοήθεια και να έχει την αγάπη και τη βοήθεια όλων. Τώρα θέλω όμως να τη ρωτήσει και να πει για τα βιβλία της. Αυτό θα ήθελα να πω, ότι η Χριστίνα μας, εκτός από υπέροχη μανούλα για το Θοδωρή μας, είναι και μια εξαίρετη συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Για πες μου, Χριστίνα μου, έχεις γράψει ήδη πόσα? Πριν από 3 χρόνια ο Θοδωρής είχε μια επιδήλωση στην υγεία του. Ευτυχώς είμαστε καλά. Και έπρεπε αρκετά βράδυ, για αρκετούς μήνες, να μένω ξύπνια για να τον προσέχω. Και επειδή από μικρή μου άρεσαν πάρα πολύ τα παραμύθια και αυτό με ξεκούραζε, έγραφα διάφορες ιστορίες τη νύχτα, διάφορα παραμύθια. Έχω γράψει 17, είχα γράψει 17, τώρα έχουν γίνει 20. Έχουν εκδοθεί τα 3 πρώτα, η Αλεπού Μοδίστρα, ο Χνούδης και ο Φούσκας. Και σε λίγες μέρες βγαίνει και το 4ο, που λέγεται Μελιάνα. Mm-hmm. Αυτό ξεκίνησε να είναι μια ιδέα, γιατί χρειαζόμασταν οικονομικούς πόρους, μια ιδέα της οικογένειάς μου. Mm-hmm. Να βρούμε κάποιον εκδότη, αν ενδιαφερόταν να τα προωθήσει και να τα εκδώσει. Ο κύριος Διονύσης Βαλεριάνος από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική μας εμπιστεύτηκε από την πρώτη στιγμή και δέχτηκε να κάνουμε την έκδοση των βιβλίων αυτών. Είναι συνεχώς δίπλα μας και μας στηρίζει. Όπως και 2 κατεξιωμένοι Κύπροι ηθοποιοί, ο κύριος Στέφανος Μιχαήλ και ο κύριος Ανδρέας Γεωργίου, mm-hmm. έχουν προωθήσει πάρα πολύ τα βιβλία μας στα social media και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και
όλη την Κύπρο, γιατί μας έχει στηρίξει και μας στηρίζει και είναι δίπλα μας. Χριστίνα, είναι... μου, Χριστίνα ναι. μου, επειδή μας παίρνουν και τηλέφωνα τώρα και μας ρωτάνε πού μπορεί κάποιος εδώ στην Κύπρο να βρει τα βιβλία, πώς μπορεί να τα προμηθευτεί. Μπορούν να μας στείλουν ένα μήνυμα στο site που έχουμε. Το site, για πες μου λίγο το site. Το site είναι το www.theodorsmiracle.org. Εκεί υπάρχει μια φόρμα που τη συμπληρώνει κάποιος και παραγγέλνει τα βιβλία. Δηλαδή στην Κύπρο έτσι τα έχουμε στείλει τα βιβλία. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ πραγματικά η βοήθειά σας και η στήριξη των Κυπρίων. Βεβαίως. Γιατί είστε ένας λαός που έχει πονέσει και νιώθει τον πόνο του άλλου. Έχετε την αγάπη μέσα σας. Έτσι, έτσι. Και δεν χρειάζεται μόνο η ψυχολογική στήριξη, αλλά χρειάζεται και η οικονομική στήριξη, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά έξοδα, έτσι. Ναι, βέβαια. Χρειάζεται όλα αυτά τα παιδιά, χρειάζονται τρομερή στήριξη. Φυσικοθεραπευτές, οι νευρολόγοι, λογοθεραπευτές, δασκάλους, για να μπορείς να κρατήσεις, να το κρατήσεις σταθερά και ζωντανό το παιδί. Ο Θοδωρής επίσης, πριν κλείσουμε, θέλω να μας πεις, Χριστίνα μου, ναι. Γιατί κάπου το είχα διαβάσει, σπουδάζει κιόλας. Ναι, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στο τμήμα διατροφής και τροφίμων. Ναι. Πηγαίνουμε στο αμφιθέατρο, δεν μπορεί να παρακολουθήσει το χημείο και πτά. Είναι κάτι που του αρέσει πάρα πολύ. Οι καθηγητές του εκεί είναι όλοι εξαιρετικοί, τον έχουν αγκαλιάσει με πολύ αγάπη και τον στηρίζουν όλοι. Τι να πω, βρε Χριστίνα μου, τι να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που γνωρίζω ανθρώπους σαν εσένα. Θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω, και το Θοδωρή από κοντά και έτσι όταν έρθω Αθήνα θα επικοινωνήσω γιατί πραγματικά... πολύ μεγάλη χαρά. Θα του δώσεις μια αγκαλιά και ένα φιλί από εμάς, εδώ στην Κύπρο, έτσι. Βεβαίως, το ξέρει και την αγαπάει πολύ την Κύπρο. Σας αγαπάει πολύ όλους. Αυτό μόνο να πω. Ευχαριστώ για αυτή τη σύνδεση, Παπαχρήστο μου. Τέτοιες μανάδες, τέτοια παιδιά, με τόσον αγώνα, με τόση ψυχή, με τόση καρδιά, είναι... κρατάνε τα θεμέλια και τις κολόνες της ζωής όρθιες. Έτσι. Η Ανάσταση που σας έλεγα προηγουμένως. Δεν θα ακούσετε τίποτα κακό από το στόμα του. Η Ανάσταση που σας έλεγα προηγουμένως. Χριστίνα, μόνο να το βλέπω να χαμογελά. Μόνο να το βλέπω. Αυτό. Είναι η Ανάσταση. Πλημμυρίζει ελπίδες ο κόσμος μας. Αυτό. Παπαχρήστο μου, εσύ και το χαμογελό σου, εσύ. Ναι. Έτσι, να σε βλέπουμε. Το κάνω και εγώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Το κάνω και εγώ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Μεγάλη τιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου και στους δύο. Και στους δύο την αγάπη. Γεια σας. Γεια σας. Για Παπαχρήστο μου την επόμενη Τετάρτη. Πιο μεγάλη έκπληξη. Θα κάνουμε εκπλήξεις τώρα, συνέχεια. Θα κάνουμε εκπλήξεις. Ναι. Γιατί κλείνουμε σιγά σιγά. Σας αγαπάμε. Γεια σας. Πάμε διάλειμμα. Παπαχρήστο μου, πάμε διάλειμμα. Αγαπημένοι φίλοι, διάλειμμα και επιστρέφουμε.